2-0 προηγείται η Καλονή της Βέρειος και το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Ορέστες. Ο Ποντάνης σε πλάγιο. Δεν πρόλαβε. Ο Αγουσταλόπουλος. Γεωργιάδης. Λεάντρο. Ορέστες. Ο Χοκ. Κερδίζει ο Σιόντης από τον Λεοζίνιο. Είναι και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο προωθημένος για την Καλονή. Απόδειξη από τον βοηθό τώρα για offside του Καλτσά ή foul του Καλτσά στον Ποντάνη. Εδώ ο Καλτσάς που έκανε το foul στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Φτωχό. Που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ορέστες. Ο Σιλιγαρδάκης. Ο Αποστολόπουλος και ο Ποντάνη. Ξανά ο Ορέστες. Ο Ζεζίνιο. Και ο Λεάντρο, όμως για να φύγει η μπάλα και να καταλήξει στο Λόπες. Σιόντης. Κεντρικός αμυντικός στο δεύτερο ημίχρονο, μαζί με τον Ορέστες για τη Βέρεια. Αλλάζει με τον Ζεζίνιο και δίνει στον Ορέστες. Αυτός για τον Γεωργιάδη. Ξανά Ορέστες. Ο Σιόντης και ο Τραπ. Πίεση από τον Μανούσο. Αποστολόπουλος. Τραπ. Γεωργιάδης. Ζεζίνιο. Αμαραντίδης. Γεωργιάδης για τον Μπαργκάν. Φαουλ. Για την Βέρεια. Και εκτελέστηκε αμέσως για τον Τραπ. Καλτσάς, Τραπ και Αποστολόπουλος. Γεωργιάδης. Άφησε ο Ζεζίνιο, αλλά η μπάλα πήγε στον Άλβες και όχι στον Αμαραντίδη, όπου ήθελε να πάει. Ο Λεοζίνιο ζητάει μπάλα ο Γιόναν Γκαρσία, αλλά προλαβαίνει ο Ρέστες. Φαρία. Έξω από τον Αποστολόπουλο, πλάγιο. Ενώ διαμαρτύρεται ο Μανούσος για φάου. Ο Μαπέτρο έχει διαφορετική άποψη για αυτήν εδώ τη φάση. Στη μονομαχία Μανούσου με τον Αποστολόπουλο. Μανούσος πάλι με τον Ορέστες και τον Αποστολόπουλο. Προσπαθούν οι δύο να το κλείσουν. Κερδίζει πλάγιο ο επιθετικός της Καλονής. Μανούσος που ετοίμασε το πρώτο γκολ για την Καλονή, το οποίο πέτυχε ο Γκαρσία. Άλλο ένα πλάγιο. Πρώτο πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. 2-0 υπέρ της Καλονής. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Αυτό που έχει παρατηρήσει ο Ματζουράκης σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου είναι ότι δημιουργούνται χώροι αρκετοί στη δεξιά πλευρά και γι' αυτό πριν από λίγο είπε στον Άλβες να πάρει την μπάλα και να φύγει μπροστά. Ο Σιόντης για τον Ορέστες. Καλονή που μετά τις δύο εκτός έδρας
νίκες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και να έχει πετύχει άλλη νίκη εκτός έδρας. Σήμερα δείχνει ότι έχει τις προϋποθέσεις για να την πετύχει. Βεβαίως τώρα τι εντός έδρας και τι εκτός έδρας για την Καλονή. Από τη στιγμή που δεν παίζει στο νησί, από τη στιγμή που δεν παίζει στη Μυτιλίνη, όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας είναι για την ομάδα του Γιάννη Μαντζουράκη, η οποία είναι συνεχώς στις μετακινήσεις για να μπορεί να παίζει είτε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ως γηπεδούχος, είτε στο Κλεάνθης Βικελίδης, είτε στο Κλεάνθης Βικελίδης ως γηπεδούχος, είτε οπουδήποτε αλλού χρειαστεί στη συνέχεια, όπως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι υπάρχει στον ορίζοντα προοπτική να παίξει ως γηπεδούχος στο γήπεδό της, στη Μυτιλίνη. Γεωργιάδης. Φαρία, ο Τραπ, ο Μπεν, έκοψε ο Ποντάνη, είναι πολλή δουλειά. Ο Τραπ στο Ζεζίνιο. Μαραντίδης, Βάλβες φαουλ. Για την Καλονή. Ο Χωριανόπουλος χτύπησε στην κόντρα με τον Τραπ. Βλέπετε ξανά πως ο Άλβες κέρδισε το φάουλ από τον Μπαργκάν και τώρα στη συνέχεια της φάσης, καθώς προσπαθεί να διεκδικήσει. Ενδεχομένως γιατί δεν είχε ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή, πετάει στο πόδι τον Χωριανόπουλο. Κάρτα τώρα στο Μανούσο. Έκοψε ο Σιλιγαρδάκης. Εδώ η φάση. Ο Μανούσος χρησιμοποιεί το χέρι του και ο λόγος ήταν... Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είδε την κάρτα από τον Πάπα Πέτρου. Χιόντις φάουλ. Από το λεωζί μου. Αμαραντίδης εκτέλεσε για τον Ορέστας που πήγε μπροστά, αλλά ο Αναστασιάδης πήρε την κεφαλιά στον αέρα. Αργιανόπουλος με δύναμη, ο Αμαραντίδης αφήνει το πλεονέκτημα ο Παπαπέτρου. Γεωργιάδης, ο Τραπ επιχειρεί να βρει το καλτσά. Ο Μπεν, ο Σιλιγαρδάκης βγάζει την μπάλα, πηγαίνει στο Λεωζίνιο. Και αυτός για το Μανούσο. Είναι δύο μόλις παίκτες, τρεις τώρα με έξι για την Βέρεια. Και ο Ρέστας γυρίζει πίσω στον Λόπες. Αναστασιάδης. Καλτσάς πήρε την μπάλα. Κόντρες, Καλτσάς προσπαθεί, Φαρία, τον Άλβες. Η πίεση και το φάουλ από τον Ζεζίνιο. Πανετολικός Λεβαδιακός 2-1. Στο 5ο λεπτό είναι το μάτς. Στο 25ο είμαστε και εδώ, στη Βέρεια, η οποία χάνει 2-0 από την Καλονή. Αποστολόπουλος. Καλτσάς. Έκοψε ο Φαρία. Στον Μπαργκάν πήγε η μπάλα, η κεφαλιά πάσα για τον Γεωργιάδη, κόβει ο Ποντάνη. Σιλιγαρδάκης για τον Μανούσο. Δεν πρόλαβε.
τραπ. Η Βέρεια που προσπαθεί να πάρει μέτρα στο γήπεδο, που προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι πιο κοντά στην περιοχή της Καλονής, αλλά δεν τα καταφέρνει μέχρι τώρα. Μπαίνει υποτίθεται σε θέση offside σε αυτή τη φάση. Βάλβες από κάποιο χτύπημα. Είναι μόφυρτος. Να δούμε τώρα το Μανούσο στην προσπάθεια. Καλύπτουν. Παίχτες Βέρειας ο Αποστόλοπουλος γυρίζει στο Λόπες που διώχνει. Βάλβες πήγε εκτός αγωνιστικού χώρου για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Να σταματήσει να τρέχει αίμα. Για να μπορέσει να αγωνιστεί χωρίς πρόβλημα. Ο Μπεν. Αλλάζει με τον Ζεζίνιο. Κάνει τη σέντρα αμέσως, ο Χοπ μπλοκάρει. Άλβες επέστρεψε. Αμαραντίδης για τον Ζεζίνιο. Γεωργιάδης και τραπ. Αμέσως για τον Αποστολόπουλο. Γεωργιάδης στον τραπ. Αυτός για τον Αποστολόπουλο. Με τον Ποντάνη μπροστά του. Σέντρα. Η απόκρουση από τον Λεάντρο. Μακριά από τον Γιώνα Γκαρσία. Ζεζίνιο για τον Αμαρατίδη. Πέρασε μπάλα. Αμέσως σέντρα αυτός ο Λεάντρο. Μακριά. Καλονή μαζεμένη πίσω. Η Βέρεια προσπαθεί από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου να επιτεθεί και να απειλήσει. Να βρει λύσεις για να απαντήσει σε αυτό το 2-0 με το οποίο χάνει από το πρώτο ημίχρονο. Καλονή προσπαθεί να το διαχειριστεί. Παίζει σαφέστατα πιο αμυντικά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Αντίδης και Σιόντης μπερδεύτηκαν, αλλά το λάθος το έκανε στο Σοκό. Πάσα του Λεωζίνη όμως δεν ήταν καλή για τον Μανούσο, ήταν πολύ δυνατή. Ο Τραπ. Ο Σισοκό. Ο Σιόντης. Ανεβαίνουν και οι κεντρικοί αμυντικοί αφού έχουν χώρο. Πάσα πολύ δυνατή για τον Αμαραντίδη, αφήνει ο Άλβες. Out. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Το πρόβλημα της Βέρειας και εκεί επικεντρώνει ο Γαϊτάνος είναι στη μεσαία γραμμή, στην ανάπτυξη. Φωνάζει στον Ζεζίνιο να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν φαίνεται να ικανοποιείται ούτε από τον Τραπ και αυτό είναι το πρόβλημα που θέλει να επιλύσει ο τεχνικός τον κυπεδούχο. Μανούσος δεν μπόρεσε. Προσπάθησε ο Λεωζίνιο. Άρια πήρε την κόντρα. Ο Σιόντης είναι κάτω ο Λέος Ζήμιος, συνεχίζουν οι παίκτες της Βέρειας, καθώς ο διαιτής δεσπυρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι. Ο Στολόπουλος, ο Γιάννης φάουλ έκανε ο Σίλι Γαρδάκης. Και νευρά. Άλλη κοντά του, ο Παπαπέτρου. Γεωργιάδη. Ποιον άλλον. Ήταν η φάση στην οποία έκανε στον Γαρδάκη στο φάουλ στον Γεωργιάδη. Τώρα ήταν έβραμε το Φαρία. Γεωργιάδης. Κάρτα λοιπόν στον Γεωργιάδη. Κάρτα και στον Φαρία. Thank you.
τρίτη και τελευταία του αλλαγή ετοιμάζει ο Στέφανος Γαϊτάνος. Όπως μου λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου, θα βάλει σε λίγο στο μάτς και τον Μάνο. Συμπληρώθηκε μια ώρα παιχνιδιού. Ο Γεωργιάδης πήρε την κάρτα για τον Εύρα με τον Φαρία. Και στην μπάλα είναι ο Μπεν και ο Μαργκάν. Για το φάουλ της Βέρειας στο 61ο λεπτό. Ο Μπεν εκτέλεσε η επέμβαση κόρνερ από τον Χοχ. Μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Καλονής στο 61. Έχετε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Μαλτέζος διεθνής τερματοφύλακας στο ντεμπούτο του σήμερα στη Super League. Τελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά του Μαργκάν προς τα πίσω, εκεί όπου ελέγχει ο Χωριανόπουλος. Του βγάζει την μπάλα έξω. Είδα ξανά ο Μπεν, πολύ ωραίο φάουλ, αλλά εντυπωσιακά πετάγεται και σώζει ο Χοκ στη γωνία. Ο Τραπ. Καλτσά στο σούτ, την μπάλα κοντράρει ο Χοκ με την γροθιά. Κερδίζει φάουλ. Και μένει κάτω. Ο Χοκ ενώ φωνάζει ο Τζουράκης και οι συνεργάτες του από τον πάγκο. Στον βοηθό δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Χοκ πάντως έμεινε κάτω. Μετά την προηγούμενη φάση την οποία διεκδίκησε την μπάλα και κέρδισε το φάουλ. Τι θέλουν Παναγιώτη Στεφάνου? Θέλουν κάρτα από ό,τι ακούω. Ο Γιάννης Ματζουράκης διαμαρτύρεται και στον τέταρτο διαιτητή. Α, ίσως ζητάνε κάρτα γιατί χρησιμοποίησε τον αγώνα του Μπαργκάν στην φάση με το Χοκ. Ενδεχομένως να είναι αυτό. Είχε διαφορετική άποψη ο Παπαπέτρου και το παιχνίδι συνεχίζεται. Εδώ είναι. Πείτε. Πως βάζει τον αγώνα του, τον αριστερό του αγώνα, ο Μπαργκάν. Αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν η φάση για την οποία φώναζαν από τον πάγκο της Καλονής, ζητώντας από τον Παπαπέτρου να δείξει κάρτα στον Μπαργκάν. Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν συνέτρεχε λόγος για κάτι τέτοιο και άρχισε να συνεχίσει το παιχνίδι. Μπαργκάν που αν έβλεπε την κάρτα θα έφευγε από το παιχνίδι, διότι έχει ήδη κίτρινη. Και ίσως γι' αυτό να ήταν και πιο έντονες οι διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Καλόνης. Ορέστες, ενώ ετοιμάζει, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Στεφάνου, τι θα κάνει ο Στέφανος Γαϊτάνος στην τρίτη και τελευταία αλλαγή. Θα βάλει στο μάτι στο Μάνο, στην θέση του Αμαρατίδη. Ο Σιλιγαρδάκης σε πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελεστεί αμέσως μετά την αλλαγή. Ο Μάνος μπήκε, ο Μαραντίδης βγήκε. Μανούσος. Άλβες. Τραμπ. Ελέγχει και γυρίζει στο Λόπες, την Γκάιο Λεωζίνη, ο Λόπες μπροστά την μπάλα. Ο Μάνος που μπήκε για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επίθεση της Βέρειας. Απόκριση από τον Αναστασιάδη και νομίζω πως αυτός που έρχεται να παίξει αριστερός μπακ τώρα αντί του Αμαρατήρη που έφυγε για να πει ο Μάνος είναι ο Γεωργιάδης. Όπου υπάρχει κενό πηγαίνει για να το καλύψει. Ξεκίνησε το μάτς από την φυσική του θέση, δεξιός μπακ. Μετά την αλλαγή του Όστοιτς πήγε να παίξει ένα στατικός μέσος. Και μετά την αλλαγή του Αμαρατίδη έρχεται αριστερός μπακ, ο αρχηγός της Βέρειας. Νάτος, την αριστερή πλευρά. Γεωργιάδης με το δεξί πόδι τη σέντρα για τον Τραπ. Πως δεν μπορεί. Ο Κιόναν Γκαρσία δεν καταφέρει να διώξει. Το σου δυνατό. Out, ευκαιρία για την Βέρεια από τον Αποστολόπουλο ήταν το σουτ, νάτος, στο 65. Το βλέπουμε ξανά, καθώς οι παίκτες της Καλονής δεν μπορούν να βγάλουν.
ιδιαίτερα ο Γιώναν Γκαρσία που δεν καταφέρει να απομακρύνει. Ο Αποστολόπουλος σουτάρει δυνατά, αλλά δεν βρίσκει αισία. Μια καλή φάση πραγματικά εδώ για την Βέρεια για να μπορέσει να σκοράρει. Βλέπετε και τις τελικές, 7 για την Βέρεια, 3 στην αιστεία, 4 για την Καλονή, οι 2 στην αιστεία, τα 2 γκολ που πέτυχε δηλαδή. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. 25 λεπτά ακόμη, έχει πολύ χρόνο το μάτς. Το σκηνικό περίπου όπως το περιμέναμε. Στο δεύτερο ημίχρονο με τη Βέρεια να πιέζει, να έχει γίνει πολύ επιθετική με τις αλλαγές του Γαϊτάνου. Να θέλει να απειλήσει και να ψάχνει να βρει τον τρόπο για να απαντήσει στα δύο γκολ της Καλονής και την ομάδα της Μητυλίνης να έχει μαζευτεί προς τα πίσω. Να παίζει άμυνα και να προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το σημαντικό προβάδισμα που έχει στο παιχνίδι. Ο Καλτσάς εκτέλεσε. Ο Ρέστας στην κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Στο 67. Άτος, ο κεντρικός αμυντικός της Βέρειας. Και βλέπουμε ξανά πως εδώ έκανε την κεφαλιά, αλλά έδωσε πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Μπέν για τον Μπαργκάν. Ο Εργοτέλης Πανθρακικός 2-1. Γυρίζει το μάτσο Εργοτέλης που είχε βρεθεί να κάνει 1-0. Ο Μπαργκάν το γύρισμα για τον τραπ. Το σούτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Βέρεια στο 67. Η Βέρεια που αρχίζει να κάνει και ευκαιρίες τώρα. Και νωρίτερα το σούτ του Αποστολόπουλου. Εδώ ακόμη καλύτερη ευκαιρία με τον τραπ. Η πίεσή της την φέρνει όλο και κοντύτερα, όλο και με καλύτερες προϋποθέσεις. Δείτε πως ο Τραπ εδώ έχασε την ευκαιρία και αυτός να σκοράρει. Ο Μπεν. Στο Μάνο. Μάνος καθυστερεί, τώρα σουτάρει, άου! Δίπλα από το δοκάρι. Τρίτη στη σειρά, μεγάλη ευκαιρία μέσα σε διάστημα 3 λεπτών για τη Βέρεια. Στο 68 αυτή. Βλέπουμε ξανά, στριφογυρίζει ο Μάνος και σουτάρει, μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι. Και κάρτα στον Χοβ για καθυστέρηση. Γεωργιάδης, ο Σισοκό. Αποστολόπουλος, τον Μάνο, τον Ποντάνη, δύο παίκτες με το 33 στις πανέλες. Και ο Χοκ, αποκάλυψε ο Αναστασιάδης. Ανάσες για τους παίκτες της Καλονής, μετά τον τρίλεπτο βομβαρδισμό. Με τις τρεις πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες για τη Βέρεια. Ο Στολόπουλος, Τραπ και Μάνος. Ο Φοκ που είδε την κάρτα για καθυστέρηση πριν από λίγο. Γεωργιάδης. Ζεζίνιο. Καλτσάς για τον Μπεν. Ζεζίνιο. Καλωσμένο για τον Καλτσάς, δυνατό, καλύπτει ο Λεάνδρο, out. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι ο Ματζουράκης αναθεωρεί την επιλογή του να γυρίσει όλη την ομάδα πίσω από το ξεκίνημα του ημιχρόνου. Πριν από λίγο έξαλλος ζήτησε από τους παίκτες του να βγουν μπροστά, να αφήσουν την άμυνα, διότι αντιλαμβάνεται και έδειξε ότι όσο κάθεται πίσω τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η πίεση της Βέρειας. Συνήθως έτσι είναι και το είδαμε στην πράξη να συμβαίνει, ειδικά σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο που ήταν καταιγιστικές οι επιθέσεις από την Βέρεια. Πάντα όταν μια ομάδα ραβιέται τόσο πολύ πίσω και κλείνεται, ενώ υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μπροστά στο παιχνίδι,
γίνεται πιο εύκολο στην ομάδα που θέλει να πιέσει να βάλει μεγάλη πίεση. Κόρνερ τώρα, κερδίζει ο Άλβες από τον Γεωργιάδη. Ύστερα από ώρα η Καλονή έχει μια ευκαιρία από μια στημένη φάση να απειλήσει. Καθώς πέρασε ένα 25 λεπτό από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την ομάδα της Μυτιλήνης να είναι κλεισμένη στην περιοχή της. Ο Λεοζίνιο εκτέλεσε, ο Λόπες βγήκε, ο Ρέστες έδιωξε, ο Σιλιγαρδάκης στο πλάι για τον Άλβες. Και αυτός γέμισμα προς την περιοχή για τον Μανούσο. Φάουλ, ο Μανούσος στο Σιόντι. Τελευταίο 20 λεπτό στο μάτς. 2-0 προηγείται η Καλονή της Βέρειας. Τώρα το γεγονός ότι είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες η Βέρεια, με τις οποίες κάλλιστα θα μπορούσε να έχει μειώσει. Ο Τραπ που είχε τη μία από τις ευκαιρίες, ο Αποστολόπουλος που είχε την άλλη, έχασε εδώ την κόντρα. Ο Γιόναν Γκαρσία, δεν μπόρεσε ο Φαρία, ο Μπεν, το πέρασμα για το Μάνο, το σέξο στον Καλτσά. Κόρνερ. Μπεν, το σουτ έξω. Στο 72. Από τον Μπεν που τον βλέπετε εδώ. Και σε επανάληψη το σουτ που δοκίμασε, αλλά δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στον Χοκ. Αποστολόπουλος. Μανός. Ο Σιόντις. Ο Τραπ. Καλτσάς. Λάθος. Δύο αλλαγές μαζί θα κάνει ο Ματζουράκης για να κλείσει και αυτός με τις αλλαγές του εν ώψη του τελευταίου 15 λεπτού συν τις καθυστερήσεις στο μάτς. Το Γάλα και τον Κρυπιντήρη θα βάλει και θα ξέρουμε σε λίγο ποιους σκοπεύει να βγάλει ο τεχνικός της Καλονής. Ονομαχία τώρα του Ορέστες με τον Λεοζίνιο. Ονομαχία που κέρδισε ο κεντρικός αμυντικός της Βέρειας. Ο Λεοζίνιο έχει μείνει κάτω. Ο Άλβες κερδίζει και ο Μανούσος του δίνει την μπάλα ξανά. Άλβες που ψάχνει το Μανούσο, πάει να κάνει κοντρόλ. Αυτός πέφτει, ο Ορέστες στο Γεωργιάδη. Λεοζίνιο σηκώθηκε, ο Μανούσος είναι πεσμένος τώρα στην περιοχή της Βέρειας. Φωνάζουν από τον πάγκο της Καλονής. Γεωργιάδης, Τραπ, Μάνος. Ο Μάνος. Αποστολόπουλος και πάλι Μάνος στο πέρασμα για τον Καλτσά. Πρόλαβε, γύρισε η επέμβαση από τον Χοκ και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Ο Χοκ, ο οποίος είναι εξαιρετικός για την Καλονή στο πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα του Super League. Ο Μάνος εξακολουθεί να είναι κάτω και τώρα ο Χοκ πετάει την μπάλα έξω για να διακοπεί το παιχνίδι. Ενώ εμείς βλέπουμε σε επανάληψη τελευταία προσπάθεια με τον Χοκ να μπλοκάρει στο γύρισμα του Καλτσά. Ο Μανούσος σηκώθηκε. Έδειξε κάπου κάρτα. Δεν πρόλαβα να το. Βλέπα το replay. Έδειξε κάρτα στον Ζεζίνιο. Από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου. Για χέρι στην προηγούμενη φάση. Νάτος, ο Ζεζίνιο που είδε την κάρτα. Οδηγίες από τον Ματζουράκη στους παίκτες που θα μπουν σε λίγο για την Καλονή. Ο Ντάνι σε πλάγιο
Αναστασιάδης. Ωραίο Ζήμιο. Καθυστερεί για να βρει στηρίγματα. Σλιγαρδάκης μπερδεύτηκε. Οι κόντρες τον ευνόησαν όμως. Αλλά προς στιγμή. Διότι στη συνέχεια η μπάλα κερδίθηκε από τους παίκτες της Βέρειας. Ο Τραπ. Καλτσάς. Και Αποστολόπουλος. Σέντρα για τον Μπεν. Η μπάλα πέρασε από τον Χοκ. Την κράτησε. Ο Γάλλας θα μπει στη θέση του Γιόναν Γκαρσία. Εδώ βλέπουμε ξανά τελευταία φάση με τον Χοκ πάλι να μπλοκάρει. Πλάγιο και η ώρα τώρα για την αλλαγή. Ο Γάλλας στην θέση του Γιόναν Γκαρσία. Παίκτη δηλαδή που άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι, στο έκτο μόλις λεπτό. Κάνε το 1-0 για την Καλονή. Και της έδωσε την όθηση. Να δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ας το θυμηθούμε από τη σέντρα του Μανούσου. Ο Γιόναν Γκαρσία εδώ έκανε το 1-0 στο έκτο λεπτό. Φεύγει τώρα από το παιχνίδι. Προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ομάδα του προκειμένου να μπορέσει να φύγει με την νίκη από την Βέρεια, όσο καταφέρει να κρατήσει, όπως θα καταφέρνει αυτό το προβάδισμα με 2-0. Και ενώ η Βέρεια ανεβάζει όλο ένα και περισσότερο την πίεσή της στην ομάδα της Μητυλίνης. Πρώτο φάουλ που κέρδισε από Τραπ και Ζεζίνιο ο Φαρία. Τέλεσε ο Λεάνδρο για τον Άλβες. Offside. Ορέστες. Ο Σιόντης. Αποστολόπουλος και Τραπ. Στον Γεωργιάδη. Σέντρα. Ο Λεάνδρο έκοψε. Τραπ έχασε την κόντρα από τον Φαρία. Ο Λεοζίνιο ξανά ο Φαρία. Ορέστες. Στον Χοκ η μπάλα. 12 λεπτά ακόμη. Ζεζίνιο. Καλτσάς για τον Μπεν. Το κυνηγάει. Άλβες. Φύγει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Παπαπέτρου παρά τις διαμαρτυρίες από τους Βεριώτες. Το Λεοζίμιο τώρα για τον Μανούσο στην αντεπίθεση. Τρέχουν για να επιστρέψουν στην άμυνα οι γηπεδούχοι. Το γύρισμα από τον Μανούσο. Στρώνε την μπάλα στο Λεοζίμιο. Γκολ 3-0 για την Καλονή. Κλειδώνει την νίκη στο 71ο λεπτό με το γκολ από τον Λεοζίμιο. Και πανηγυρίζουν οι παίκτες οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την αντεπίθεση για την Καλονή. Αμέσως μετά από τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για τη φάση με τον Μπεν, ο Λεοζίνιο που τον βλέπετε έκανε το 3-0 και με αυτό το γκολ σφραγίζει η Καλονή την νίκη της Βέρεια. Ξανά η σέντρα από το Μανούσο, το στρώσιμο της μπάλας στο Λεοζίνιο και αυτός με εξαιρετικό πλασέ. Το 3-0. Για την Καλονή. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Χάρη και αυτό το γκολ, αυτό το 0-3. Τα είπε με τους συνεργάτες του την ώρα που οι φίλοι της Βέρειας από ό,τι βλέπω αρχίζουν να αποχωρούν από το γήπεδο. Ο Λεοζίνιο για τον Φαρία. Και στην αντεπίθεση πάλι η Καλονή με τη σέντρα προς τον Μανούσο. Να μην φτάνει ποτέ εκεί η μπάλα. Έκοψε ο Γεωργιάδης. Από τον Γάλα ήταν η σέντρα. Καλτσάς και Μπεν.
μέσα από το Μαντζουράκη στο Γάλα, ο οποίος είχε ξεχαστεί στην επίθεση για να γυρίσει την άμυνα για να βοηθήσει. Καλτσάς και Αποστολόπουλος μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο με την Καλονή να προηγείται 3-0. Ο Τραπ θέλει να ευνηδιάσει τον Χοβ, ο οποίος πετάγεται, αλλά περνάει πάνω από τα δοκάρια. Καλό ήταν το σουτ, αλλά ούτε και σε αυτή την περίπτωση καταφέρνει ο Τραπ να νικήσει τον τερματοφύλακα της Καλονής, ο οποίος με βήματα προς τα πίσω. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα που διαμαρτυρήθηκαν για ανατροπή του Άλβες στον Μπεν. Ο Άλβες, ο μάλιστα με την κίνησή του έδωσε την εντύπωση ότι θεωρούσε πως πράγματι έκανε φάουλ, απλώς ήταν εκτός περιοχής το φάουλ. Ο Παπαπέτρου είχε διαφορετική άποψη, άφησε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση οι παίκτες της Καλονής και εκεί με το Λεωζίνιο έκαναν το 3-0. Λεάντρο χτύπησε από το μαρκάρισμα του Καλτσά. Φάουλ στη συνέχεια στον Φάρια. Λεάντρο είναι καλά. Σηκώνεται. Εδώ βλέπετε ξανά τη φάση στην οποία διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι και δείτε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, τον Άλβες που πήγε στο μαρκάρισμα στον Μπεν να δείχνει εκτός περιοχής, προφανώς παραδεχόμενος ότι έκανε φάουλ, αλλά δεν το έκανε εκτός περιοχής και δεν είναι πέναλτι. Και ο Παπαπέτρου βεβαίως, που αυτός αποφασίζει, να λέει παίζετε. Ο Γάλλας. Ο Άλβες. Ο Μανούσος. Ο Άλβες για το Λεωζίνιο. Τραπ πίσω στον Λόπεζ. Σιλιγαρδάκης. Ο Μαργκάν. Νατά. Εκεί όπου ελέγχει ο Ποντάνη. Ζεζίνιο. Ο Μπεν. Το γύρισμα. Καλτσάς προσπαθεί να κάνει κοντρόλ. Καθυστερεί και δίνει την ευκαιρία στον Λεάντρο να διώξει. Ζεζίνιο δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ. Ορέστες για τον Γεωργιάτη. Τραπ. Ορέστες. Ο Σιόντης, ο Φαρία. Μιγάνε Αποστολόπουλος και Λεωζίνη. Ο πρώτος ο Αποστολόπουλος στην μπάλα. Δίνει για τον Ορέστες. 6 λεπτά ακόμη συν τις καθυστερήσεις. Το χρονικό διάστημα το οποίο μοιάζει πλέον να είναι διαδικαστικό. Ύστερα από το τρίτο γκολ που πέτυχε στο 71ο λεπτό η Καλονή με τον Λεωζίνιο. Αποστολόπουλος. Ο Μάνος δεν μπορεί και ο Φαρία δίνει για τον Άλβες. Αυτός για τον Μανούσο. Σε λίγο θα κάνει και την τρίτη. Τελευταία αλλαγή ο Ματζουράκης. Μανούσος κρατάει μπάλα. Δίνει στον Λεωζίνιο. Αυτός επιχειρεί να του ξαναδώσει. Γεωργιάδης που κάνει φάουλ ο Μανούσος. Μανούσος που θα φύγει από το παιχνίδι. Σε λίγο είδατε τον αρχηγό της Καλονής. Ζεζίνιο. Γύρισε ωραία ο Μάνος. Σούταρε ο Χοκ. Σταθερά. Στο 85. Τελευταίο πεντάλεπτο στο παιχνίδι.
Με το κρυπητήρι να περιμένει να περάσει και αυτός ως αλλαγή στο μάτς. Να κλείσει με αυτόν τον τρόπο τις αλλαγές του και ο Ματζουράκης. Βλέπετε ξανά πως μπλόκαρε ο Χοκ. Γέμισμα για τον Μάνο. Σε υπόδειξη για offside. Την επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σαββατοκύριακο μάλλον, ενώ τώρα γίνεται τρίτη και τελευταία αλλαγή για την Καλονή. Φεύγει ο Μανούσος, μπαίνει στο μάτς ο Κρυπητήρης, αυτόν βάζει κιόλας στο περιβραχιόνιο του αρχηγού ο Μανούσος. Έλεγα ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε πρωτάθλημα Super League. Έχουμε όμως, παίζουμε Ελλάδα, αφού συνεχίζονται κανονικά τα πρωταθλήματα της Basket League και της Volley League. Δεν έχουμε ασφαλώς επειδή υπάρχουν οι υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας στα δύο μάτς με την Ρουμανία. Τα μπαράζ. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε μέσα από αυτά τα δύο παιχνίδια με τους Ρουμάνους να πάρουμε το εισιτήριο για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Μαρία. Λεάντρο. Ο Γάλλας. Πέρασε από τον Ζεζίνιο, έδωσε τον Λεοζίνιο. Για τον Φαρία. Και από εκεί για τον Ποντάνη. Μαρία. Βεργιώτος με τον τραπ, φαουλ. Εντάξει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ακριβώς απέναντι από εμάς, στην κερκίδα, ένα ασθενοφόρο. Και από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης, επάνω λόγος είναι κάποιος φύλαθλος έπεσε από τα κάγκελα, γι' αυτό πήγε το ασθενοφόρο εκεί. Ξέρουμε κάτι περισσότερο, Παναγιώτη? Ό,τι μαθαίνουμε δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό, αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται κάποιες πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Μακάρι να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ο Χοκ, μεταξύ των πρωταγωνιστών για την Καλονή, ιδιαίτερα με την επέμβαση στο φάουλ του Μπεν, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όποτε χρειάστηκε να επέμβει, ήταν σε ετοιμότητα ο Μαλτέζος θερματοφύλακας, ο οποίος έκανε ντεμπούτο σήμερα στην Super League, εδώ στην Βέρεια. Τραπ. Πόληξη από τον βοηθό για φάουλ. Κερδίζει ο Τραπ. Ο βοηθός προσπάθησε να το σταματήσει. Φάνηκε να φοβήθηκε ότι μπορεί να πάει να ζητήσει τα ρέστα από τον παίκτη της Βέρειας που έκανε το φάουλ, αλλά δεν είχε τέτοια πρόθεση ο Τραπ. Έτρεχε για να πάρει θέση στην περιοχή. Η απόκρουση σε πλάγιο. Ο Μάνος ξεχασμένος στο γύρισμα, η επέμβαση από τον Εχό και πάλι. Σέντρα. Αλλά δεν καταφέρει να τη βρει. Ο Μπαργκάν περνάει και καταλήγει out. Βλέπετε ξανά πως ο Μάνος εδώ προσπαθεί, καθώς ήταν ξεχασμένος και ο βοηθός θεώρησε ότι δεν ήταν εκτεθειμένος, αλλά καθυστερεί πολύ και χάνει την ευκαιρία. Γεωργιάδης.
Αλλάξαμε τον Μπεν. Ο τέταρτος έδειξε τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Λιακούδης. Το δείξει για offside. Στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Χρόνος διαδικαστικός. Καλονή θα φύγει η νικήτρια. Από την Βέρεια, ύστερα από τις 5 σερί ήττες, επέστρεψε στις νίκες στην προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Πανιόνιο και θα κάνει δεύτερη σερί νίκη σήμερα εδώ στη Βέρεια. Λεοζίνιο για τον Λεάντρο που, για να του δώσει ξανά, αλλά ο Λεοζίνιο είχε μείνει στη θέση του. Λέαντρο. Σέντρα. Έκοψε ο Σιόντης. Ο Τραπ τώρα. Αποστολόπουλος. Ζεζίνιο για τον Τραπ. Κρυπητήρης. Αναστασιάδης. Και ο Σιλιγαρδάκης για τον Λέαντρο. Μετά την είσοδο. Κρυπητήρη. Έφυγε από το κέντρο της άμυνας. Παίζει λίγο πιο μπροστά από την άμυνα της Καλονής. Ο Στολόπουλος σέντρα δεν πέρασε. Δεν μπόρεσε ο Γάλλας. Το σούτ από τον Μπαργκάν στην πλάτη του Μάνου. Και out. Ξανά η τελευταία φάση. Με το σούτ του Μπαργκάν στην πλάτη του Μάνου. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε τώρα. Φοντάνη. Άνοιξε πολύ. Τραπ. Ζεζίνιο. Φάουλ ο Σιλιγαρδάκης. Δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μάτς. Σέντρα από τον Γεωργιάδη, απόκριση από τον Αναστασιάδη. Και τέλος το μάτς. Πολύ μεγάλη νίκη για την Καλονή. 3-0 κόντρα στην Βέρεια. Σε ένα χορταστικό μάτς. Θα όμως να ακούσουμε το σχόλιο του Γιάννη Ματζουράκη. Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Πράγματι, δίπλα μας ο Γιάννης Ματζουράκης, coach. 3 με τον Πανιόνιο, 3 απόψε εδώ στη Βέρεια. Ξαναπήρε μπρος η μηχανή. Εντάξει, μας πήγε το παιχνίδι. Είναι αλήθεια, μας πήγε το παιχνίδι. Μπήκαμε καλά κατά